ικανοποιητικά από άλλους εκδότες. Όμως, όπως κάθε ανθρώπινος κανόνας, επιδέχεται και αυτός σπανιότατες έστω εξαιρέσεις. Ισχυρό κίνητρο για μια τέτοια εξαίρεση ήταν το συχνότατο συναπάντημα των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης με την ανθούσα στην Κρήτη καθημερινή δημιουργία λαϊκής ποίησης υψηλής ποιότητας, κυρίως με τη μορφή της Μαντινάδας. Είναι ένα φαινόμενο μάλλον μοναδικό, αλλά ίσως και ληξιπρόθεσμο. Στον εκβιομηχανισμένο κόσμο μας, άξιο θαυμασμού και μελέτης, που αναμφίβολα δεν έχει αξιολογηθεί ανάλογα με την πραγματική του σημασία και τον δημιουργικό πλούτο που μαρτυρεί. Και η παρούσα έκδοση γίνεται ακριβώς με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα ακόμα ερέθισμα για εκείνους που θα μπορούσαν να ασχοληθούν συστηματικότερα με αυτή την παλώμενη φλέβα του ζωντανού πολιτισμού μας. Ο Αριστίδης Χαιρέτης είναι ανάμεσα στους γνωστότερους σύγχρονους μη λόγιους τεχνίτες της Μαντινάδας. Ωστόσο, η έκδοση αυτή δεν βασίστηκε σε κάποια συγκριτική αξιολόγησή του σε σχέση με άλλους άξιους ομότεχνούς του. Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή έπαιξαν δύο λόγοι, ένας συγκυριακός και ένας ουσιαστικός. Ο συγκυριακός λόγος ήταν η γενναιόδερη χειρονομία του Μίτσου Σταυρακάκη να κάνει μια ανευαίσθητη επιλογή από τις 6.000 περίπου μαντινάδες του Αριστίδη Χαιρέτη και να γράψει για την έκδοση ένα πολύ διαφωτιστικό σημείωμα για τον ποιητή. Ο ουσιαστικός λόγος ήταν η ποιότητα και το ενδιαφέρον των επιλεγμένων μαντινάδων που τέριαζαν με τους στόχους αυτής της έκδοσης. Η πηγαία, με πολύ θαυμάσια πετάγματα, ποίηση αυτών των μαντινάδων, ενώ προβάλλει ανάγλυφα τον πλούτο της παραδοσιακής τέχνης που καλλιεργεί, μας αποκαλύπτει ταυτόχρονα την αισθαντικότητα ενός πολύ προσωπικού λαϊκού δημιουργού που, προσιλωμένος στις επιταγές μιας αυθεντικής έκφρασης και δεκτικός σε μερικές πάντα μη λόγιες επιδράσεις, ξεφεύγει αρκετά συχνά από κάποιον από τους αυστηρούς παραδοσιακούς κανόνες της Μαντινάδας. Τέτοιες υπερβάσεις του παραδοσιακού πλαισίου αποτελούν πιθανώς μια γενικότερη σύγχρονη τάση που θα άξιζε να μελετηθεί σφαιρικά και απροκατάληπτα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η παρούσα έκδοση θα ανταποκριθεί και στους δύο στόχους της: να προκαλέσει την απόλαυση του ρέκτη αναγνώστη, αλλά και το ενεργό ενδιαφέρον των συλλεκτών, μελετητών, λογοτεχνών, γλωσσολόγων και άλλων, όλων εκείνων που θα άξιζε να ασχοληθούν συστηματικότερα με τη σύγχρονη λαϊκή ποιητική δημιουργία της Κρήτης. Εκτός από τις ευχαριστίες μας προς τον φίλο Μίτσο Σταυρακάκη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλέξη Πολίτη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που μας ενθάρρυνε στα πρώτα βήματα αυτής της έκδοσης. Είμαστε όμως ιδιαίτερα ευγνώμονες στον κύριο Ερατοσθένη Καψωμένο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που όταν ζητήσαμε τη βοήθειά του στην οργάνωση και τελική επιλογή του υλικού της έκδοσης, προσέφερε τη γνώση και την ευαισθησία του αφιλοκερδός και με περισσή ευσυνειδησία σε μια χειρονομία, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, αλληλεγγύης προς τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ο χωρισμός των μαντινάδων σε θεματικές ενότητες και η τελική τους κατάταξη είναι προϊόν της δικής του προσπάθειας να αναδείξει το ενδιαφέρον της παρούσας έκδοσης. Π. Δίτσας. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Αυτός είναι ο πρόλογος ενός βιβλίου από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, «Τη Μαντινάδα να σου πω», του Αριστίδη Χαιρέτη. Είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ, στο στούντιο του Νέου Ραδιοφώνου, ο Αριστίδης ο Χαιρέτης, ο δημιουργός αυτού του βιβλίου, που είχε την τιμή, την υψίστη τιμή, να της εκδώσουν το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αριστίδη, σε καλημερίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, να βάλεις τα ακουστικά σου βεβαίως, που ήρθες εδώ σήμερα. Και σε καλωσορίζω στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην παράδοση της Κρήτης. Ήθελα να σου πω πώς αισθάνθηκες, η πρώτη ερώτηση στον Αριστίδη το Χαιρέτη, πώς αισθάνθηκες όταν το Πανεπιστήμιο της Κρήτης σου έκανε αυτή τη μήνα εκδόσεις της Μαντινάδας σε βιβλίο. Πρώτα θα σας ευχαριστήσω το Νέο Ραδιόφωνο και σένα προσωπικά, Γιάννη, για την τιμή που μου κάνεις. Το είπα όταν γίνει και η παρουσίαση. Να μας το ξαναπείς. Πανεπιστημιακές εκδόσεις γίνει και στον Ιρδανό τότε. Είπα, ας πούμε, με ρωτήσανε κάποιος δημοσιογράφος πώς σου φαίνεται η δουλειά που σου έκανε το Πανεπιστήμιο. Λέω, η τιμή είναι μεγάλη που δεν μπορώ να την ονοματίσω. Γιατί θα την έδικες? Αυτή ήταν η απάντησή μου. Πιστεύω όμως ότι, Αριστίδη, και εσύ μπορείς να μας το πεις, ήδη αρχίζουν και τα πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να σκύβουν έτσι με προσοχή και με αγάπη σε αυτά τα κείμενα που είναι πραγματικά η φιλοσοφία του λαού μας, είναι το κάτι άλλο.
Και μέσα από αυτούς τους λαϊκούς δημιουργούς που ένας τέτοιος εσύ και εσύ και άξιος τέτοιος δημιουργός, μάλιστα εδώ από αυτή την εκπομπή είπε κάποτε ο Κώστας ο Πετρόπουλος, αυτόν τον ανθρώπου λέει γεννά, γεννά. Έτσι είπε. Έχω λοιπόν εγώ τη χαρά και την τιμή να σε φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή. Θα πρέπει να πούμε στους φίλους και φίλες ότι η εκπομπή δεν θα αλλάξει χαρακτήρα σήμερα που είναι εδώ ο Αριστίδης ο Χαιρέτης. Θα μου επιτρέψει, Αριστίδη, να βάλω το πρόβλημα, το ερώτημα που γίνεται καθημερινός εδώ ο διαγωνισμός. Και σήμερα ένιγμα, φίλες και φίλοι. Βέλη ρίχνει, δεν τρυπάνε. Όπου πέσουν, πάνω σπάνε. Επαναλαμβάνω το ένιγμα. Βέλη ρίχνει, δεν τρυπάνε, όπου πέσουν πάνω σπάνε. Αριστίδη, πριν μπούμε στο στούντιο του νέου ραδιοφώνου, μιλήσαμε για την μισή μαντινάδα που βάζω και που είχες κάποιες αντιρρήσεις και τις δέχομαι και τις σέβομαι, ότι μια μαντινάδα δική μου θέλω να είναι ολόκληρη δική μου. Εγώ όμως θα ήθελα να σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Θα παίξει κάποιο τραγούδι τώρα ο Κυριάκος. Και έχουμε τηλεφώνημα, Κυριάκο? Έχουμε. Να το βγάλουμε στον αέρα. Έλα. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Τώρα τι να πω, ότι θα ζήσεις πολλά χρόνια. Μα έτσι το άκουσα. Σου εύχομαι όχι να τα εκατοστήσεις, να τα χιλιάσεις. Είναι ο Κωστής ο Πετρόπουλος. Χάρηκα. Γεια σας. Τίτσο. Γεια σου. Εγώ να το πω μαντινάδα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εγώ πολύ τον εκτιμώ, το φίλο Αριστίδη. Με μαντινάδες όμορφες. Την Κρήτη χρώμα δίδει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, Βραζίλη. Γεια, γεια, γεια. Να είσαι πάντα γερός, δυνατός. Αυτό έχουμε και για σας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σου, Κωστή Πετρόπουλε. Είδες ότι είμαστε στην ώρα. Σε μια εκπομπή μίλησα για το βιβλίο σου χωρίς να αναφέρω τίποτα και μου είπε ο Κωστής ο Πετρόπουλος, έτσι, ξέρεις, με τον τρόπο αυτόν που εκφράζεται, μου λέει αυτού το μυαλό γεννά, γεννά. Αριστίδη, έχω λοιπόν κι εγώ. Συμφωνώ μάλλον μαζί σου ότι μια μαντινάδα, εφόσον είναι δική σου, θέλω να είναι δική σου. Και θα σου ανήκει βεβαίως αποκλειστικά. Θα ήθελα όμως, μια και επάτησε το ποδάρι σου εδώ, σε αυτή την εκπομπή, στην παράδοση της Κρήτης μας, να μας πεις μια μαντινάδα, να δούμε τι θα σου απαντήσουν οι φίλοι, οι ακροατές και οι ακροάτριες. Εγώ θα επαναλάβω το ερώτημά μου. Βέλη ρίχνει, δεν τρυπάνε. Όπου πέσουν πάνω σπάνε. Αυτά είναι για το διαγωνισμό μας που είπαμε ότι. Πες ότι δεν, τα είναι φεστός... εμένα. Δεν είναι εμένα αυτή. Αρχή, η μαντινάδα είναι. Όχι. Αυτό είναι ένα ένιγμα. Αυτό είναι διαγωνισμό. Η μαντινάδα είναι εκτός διαγωνισμού. Εμείς δεν δίνουμε δώρα εδώ και τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Απλώς διαλεγόμαστε με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Θα πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ξεχάσαμε, λησμονήσαμε, να πούμε τους συνεργάτες μου, τον Κυριάκο τον Ουτατζή, που είναι και σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, και την Τζέννη Παπαδάκη, που είναι στο τηλέφωνο του νέου ραδιοφώνου, στο τηλεφωνικό κέντρο 322-825. Εγώ θα σε αφήσω να σκεφτείς λίγο, Αριστίδη. Τι είπες, Γέννη, να δω. Θέλω να δώσεις μια μισή μαντινάδα. Ξέρω ότι είναι αντίθετο με αυτά που πιστεύεις, αλλά θέλω έτσι σήμερα να μου κάνεις μια ιδιαίτερη τιμή. Δική μου μαντινάδα. Μια δική σου μαντινάδα, να δώσεις τη μισή να την τελειώσουν την υπόλοιπη, οι ακροάτες. Να δούμε τι θα κάνουμε. Θέλω να σε αφήσω να σκεφτείς, θα την πεις τώρα. Να δώσεις μισή αρχή. Ναι. Ας τη δώσουμε. Ναι, έλα. Ξέρω, επαναλαμβάνω, ότι σε φέρνω σε δύσκολη θέση, γιατί είναι σωστή η άποψη αυτή. Να έχει βγει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ή παλιά μαντινάδα. Ό,τι θες και παλιά, ό,τι θες, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Δυσκολεύεσαι. Δεν για να δούμε τι τέρος θα δώσουν οι άλλοι μαντινάδες. Ναι, 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 ναι. Να ακούσουμε τα τελειώματά τους. Μπορεί να μην είναι εξίσου καλά σαν το δικό σου. Όχι, αλλά... όχι, δεν το πάω εκεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Είπαμε, είναι αυτό. Είπαμε δεν την. Είναι αυτό, όχι. Ναι. Και να είναι πιο καλύτερο σερνού. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Θέλω να σε αφήσω να σκεφτείς λίγο. Ας πούμε. Απάνω που ήταν η χαρά, στην πόρτα σημωμένη. Απάνω που ήταν η χαρά, στην πόρτα σημωμένη. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, πιστεύω να ακούσατε την αρχή του Αριστείδη του Χαιρέτη. Εμείς περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και εδώ θα είμαστε με τον Αριστείδη να κουβεντιάσουμε και για τις μαντινάδες του, που είναι πάρα πολλές, αλλά και για το βιβλίο του και για ό,τι εσείς επιθυμείτε. 322-825, σας περιμένουμε. Φίλες και φίλοι, μαζί μας εδώ στο στούντιο του νέου ραδιοφώνου ο Αριστείδης ο Χαιρέτης. Και πραγματικά, ανοίγοντας αυτό το βιβλίο, θα το πω, Αριστείδη, είναι μια λαϊκή σοφία. Θα ήθελα να μου πεις, να σου κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι τα ερεθίσματά σου και γράφεις αυτές τις όμορφες μαντινάδες? Μακάρι να ξέρω κι εγώ, γιατί με έχουν ξαναρωτήξει. Δεν ξέρω. Ναι. Μου έρχονται.
Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Κωστής ο Πετρόπουλος, ότι γεννά, ε? Δεν ξέρω, ας πούμε, αυτή που είπα τώρα τελευταία που... σαν προβληματισμό, ας πούμε. Ίσως να μην είναι, δεν ξέρω αν είναι στο βιβλίο. Ναι, για να την ακούσω. Και την είχε πει ο Ροδοβίκος απάνω στο... Αθήνα, σε κάποιους επιστήμονες. Δεν θέλω να αναφερθώ, ας πούμε, αυτό είναι το ιστορικό, ας πούμε. Ναι. Ήθελε και ένα κάτεχα. Τα χρόνια που περνούνε. Αν εμποθαίνουνε κι αυτά, είπα να ρούτσιζουνε. Και είπανε του Γιώργη, ας πούμε, ότι γι' αυτό το πράγμα λέει ασχολούμαστε εμείς. Και βέβαια και κάποιος έτσι αναρωτήθηκε για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τρέχω να. Ούτε εγώ ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέει. Θα περάσουμε σε κάποιο τηλέφωνο και θα το συνεχίσουμε. Ναι, παρακαλώ. Ίσως να είναι. Συγγνώμη, ίσως να είναι παρα, γιατί με ρωτήσατε για να παρατηρώ όλη τη φύση και βγάζω. Βγάζω και δεν κοιμάμαι. Έτσι. Δεν ξέρω, δε. Η απάντησή μου είναι ότι βγάζω με την άδεια. Δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Η απάντησή μου είναι ότι η πρώτη τότε. Παλιά, συγγνώμη, ένα λεπτό, ναι. Καλή, τότε που με ρωτήσατε. Καλή χρονιά, τι κάνετε. Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Η πρώτη απάντησή μου που είχα πει τότε στην ΕΡΤ παλιά. Ναι. Γιατί βγάζει με την άδεια. Ήτουνε, ας πούμε, ότι γιατί αγαπώ. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, κύριε Γιάννη. Γεια σας. Τι γίνεται. Καλά, ευχαριστώ. Έχετε πήρα την κυρία Μαρία τηλέφωνο. Ναι. Καλή χρονιά. Χρονιά ευχαριστώ πήρα. Πολύ. Να είστε καλά. Δεν τα είπαμε ακόμα. Βεβαίως. Τι κάνετε. Καλά. Λοιπόν, τη μαντινάδα που είπε ο κύριος Αριστίδης. Ναι. Θέλω να την τελειώσω. Να την τελειώσετε. Απάνω που ήταν η χαρά στην πόρτα σημωμένη, ήρθε η μοίρα η κακιά και με έχει απελπισμένη. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Να είστε καλά. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα επαναλάβω, Αριστίδη, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου είπες, ότι μια μαντινάδα είναι δική μου και δεν θέλω να μου την αλλάζουν. Εγώ όμως πιστεύω ότι και στο δεύτερο που έχεις πει, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να με κάνει να πω ότι αυτό είναι πιο ωραίο το τέλειωμα. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα που είπες, Αριστίδη, τώρα τελευταία, ότι γράφω μαντινάδες γιατί αγαπώ, και είναι πολύ σημαντικό. Yeah. Αγαπάς και τη φύση. Αγαπάς και τον έρωτα, αγαπάς τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πονώ και ρε. Και πονάς. Συνάμα, ναι. Ναι, και μάλιστα εδώ στο τέλος ο Μίτσος Σταυρακάκης έχει γράψει κάτι πολύ σημαντικό και δεν ήθελα να το διαβάσω τώρα, θα ήθελα να μας το πεις εσύ. Λέει, κάποτε σκοτώθηκε ένας νέος φίλος, λέει, και γείτονας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πριν από τα 40, λέει, του νεκρού σε μια άλλη γειτονιά. Εγώ το είχα αναθρέψει, ας πούμε, στη γειτονιά μου γεννήθηκε το παιδί αυτό και θυμάμαι ένα περιστατικό. Δηλαδή, κάθε βράδυ ήμουν εκεί πέρα. Και δεν με έφυγε μάνα του να φύγω γιατί έκλειγε. Άμα θέλει να τσιμηθεί, έφευγα. Σκοτώθηκε στα 26 του. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Όχι, όχι, να μας το πεις, ναι. Και ήταν ένα γάμο στο παραχώρι. Πήγα εγώ να χαρίσω. Μετά, α πούμε. Έκατσα εγώ στο. Και παράπατα, α πούμε. Δεν... Μια στιγμή μου καρομεριανό γάμο, με δόκανε δύο ρατσέ. Βγήκα εγώ στο τσέφι, χόρεψα, τραγούδιξα. Μετά συνήρθα, α πούμε. Και δεν το έκανα γιατί, ας πούμε, να δικαιολογηθώ στον κόσμο, να πω γιατί εγώ ένιωθα, ας πούμε, μέσα μου, η ψυχή μου, εγώ σαν. Εγώ και προσωπικά στον Γιάννη, δεν μου ήρθε με την να πω τι να πω τώρα για να με καλυφθώ στο ανώγιο, ας πούμε, γιατί αν πει το χωριό κακά το έκανε, ας πούμε, γιατί εγώ πάντα, ας πούμε, κάνω κάτι που μου αρέσει. Άρρωσ βράφτη, άρρωσ δεν βράφτη, δεν ξέρω. Ένιωσα, ας πούμε, μου ήρθε. Χωρίς να κάτσω να σκεφτώ τι να πω τώρα να δικαιολογηθώ. Μου ήρθε αυτό ο πόνο και είπα, ας πούμε, ότι. Χόρεψα και τραγούδιξα. Χόρεψα και τραγούδιξα προτού να σαραντήσει. Μάτα και εκείνος Μερακλής και θα με συγχωρήσει. Πολύ ωραίες. Αριστείδη. Όχι, πώς ήρθα να πω πώς είμαι Μερακλής. Αυτός ήταν. Για να πω τη μαντινάδα. Ναι. Λέω τον εαυτό μου Μερακλή. Εγώ πιστεύω, εδώ μέσα περιέχονται πόσες περίπου μαντινάδες. 207. Έχεις φέρει εδώ ένα ολόκληρο θησαυρό από μαντινάδες. Πιστεύω ότι και στις υπόλοιπες μαντινάδες, μάλλον και οι υπόλοιπες μαντινάδες, θα έχουν την ίδια τύχη. Γιατί όλες μα όλες αξίζουν, ειλικρινά στο λέω. Όχι, ας πούμε, εγώ πιστεύω στις 100 από την 10 καλές, ας πούμε. Αλλά τις αγαπώ όλες το ίδιο, γιατί είναι οι δικές μου. Και κάτι δικό μου μ' αρέσει. Τα αγαπώ. Είναι σαν παιδιά μας. Φεύγει το καλοκαίρι η γυναίκα μας, πάει απάνω με τα παιδιά, είναι από την Κατερίνη. Η γυναίκα σου από την Κατερίνη. Ναι, δεν μένω μοναχός μου ποτέ. Γιατί βγάζω μαντινάδες και έχω παρέα, ας πούμε. Και να πω και ένα. Ναι, φεύγει η γυναίκα μου, πάει στην Κατερίνη, μου λείπει 40 μέρες. Και εσύ. Και όσο να είναι, βέβαια, εντάξει. Την αναζητώ, την αγαπώ, εντάξει. Εσύ λοιπόν βρίσκεσαι. Όταν έρχεσαι, όταν ήρθε, ας πούμε, την κάλεσε μια πέρυσι, κατέβηκε από το λεωφορείο και τη λέω, Βιόρα μου, πόντεν έφυγες, η πόρτα είναι κλεισμένη. Μου λέει, γιάιντα, να μην μπορείς η μυρωδιά που μου έχεις αφημένη. Και λέω κι άλλη μια, Βιόρα μου, πότε έφυγες και πήρες τα βιολάκια,
Τα βιολάκια είναι τα δύο αγοράκια πρέπει. Ναι, 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 να σου ζήσουν. Ευχαριστώ. Ήντα να βάρω στην ποδιαλή να κάνω τα κανάτια. Θα έλεγα, Γιάννη, ότι γιατί με έχουν ρωτήσει, ας πούμε, τώρα στην τελευταία... και δεν ξέρω να συζητώ, δεν ξέρω να κουβεντιάζω. Και εγώ πει, ας πούμε, ότι έχω μιλήσει πιο πολλές φορές στη ζωή μου με μαντινάδες παρά με ρόγια. Βεβαίως. Και είναι η πιο ωραία ομιλία. Ξέρεις, Αριστίδη, έχω πει στα παλιά τα χρόνια, ναι, με ειδοποιούν ότι πρέπει να περάσουμε στις διαφημίσεις. Στα παλιά τα χρόνια αυτή η γλώσσα, η κακοποιημένη γλώσσα μας, ήταν ποιητική. Και έχω πει ότι οι τόνοι, οι περισπομένες και όλα αυτά, καταλαβαίνεις, δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν τυχαία, ήταν ποιητική η γλώσσα μας. Όταν μιλούσαν οι Έλληνες, τραγουδούσαν. Και είναι πιο ωραία να μιλάμε μαντινάδες. Είδες οι Κερκυραίοι πώς μιλάνε, ένα ύφος και ένα στυλ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη διαφημίση, θέλω να μου πεις μια μαντινάδα. Μαντινάδα? Ναι. Τι μαντινάδα? Όποια θες. Τώρα, για να περάσουμε στη διαφημίση. Όποια θέλεις εσύ. Να βγάλουμε αυτή που βγάλουμε τώρα εδώ. Όχι, όχι, στο τέλος θα μας την πεις αυτή. Τι ποια να πούμε. Όποια θέλεις. Όποιος κατέχει να μου πει. Γιατί αναρωτούμε. Αυτό το έπαθε προάλλες πάλι. Ερωτεύτηκα. Δηλαδή βρέθηκα, ας πούμε, ερωτευμένος. Σ' ακούω. Και λέω, όποιος κατέχει να μου πει γιατί αναρωτούμε, πώς μπαίνει η αγάπη στην καρδιά και δεν την αθωρούμε. 102,5 νέο ραδιόφωνο. Ορίστε. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, σήμερα. Καλά. Καλημέρα και στον κύριο Χερέτη. Ευχαριστώ εγώ τώρα... πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τώρα, για να τελειώσω τη μαντινάδα, τόλμησα. Ναι. Τόλμησα. Ναι. Και λέω, επάνω λέει που ήταν η χαρά στην πόρτα σημωμένη, μετάνιωσε και γιάγυρε γιατί ήταν κλειδωμένη. Αυτό το τελείωμα έκανα. Μάλιστα, ωραία. Και εμένα μου αρέσει, έτσι, αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Χερέτης, ότι η κάθε μαντινάδα που βγάζει τη νιώθει σαν παιδί του ολοκληρωμένη. Αυτό ακριβώς είναι και η πραγματικότητα. Βέβαια. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι, ναι, για τους κριτικούς. Βεβαίως. Και λέω ότι το γνώρισμα του κριτικού είναι η λεβεδιά του και μαντινάδες όμορφες που βγάζει από την καρδιά του. Τόλμησα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα. Θα πρέπει να συμπληρώσω, γεια σου κυρία Ρούλα, θα πρέπει να συμπληρώσω εγώ, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει περίπτωση μια μαντινάδα να κάνει και ένα και δύο χρόνια να τη βγάλει κάποιος. Να παλεύει μαζί της. Εδώ έχουμε όμως τον Αριστίδη, ο οποίος κατεβάζει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σου, τι κάνετε. Καλά. Πιστεύω ότι είναι βροχή. Βέλη ρίχνει, δεν τρυπάνε. Όπου πέσουν, πάνω σπάνε. Η βροχή. Μάλιστα. Δεν θα πούμε, είναι σωστό, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Μαντινάδα να τελειώσω. Τη μαντινάδα του Αριστείου του Χερέτη. Ναι. Ναι. Να στην πει ο ίδιος. Απάνω που ήταν η χαρά, στην πόρτα σημωμένη. Γιάγυρε γιατί ήκουσε μέσα φωνή πνιγμένη. Από πού μας παίρνετε? Από Χορδές παίρνω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά, γεια σας. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον κύριο Χερέτη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ορίστε. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Δεν σας ακούω καλά εγώ. Ναι, ναι, σας ακούμε. Στον κύριο Χερέτη δεν τον ξέρω. Ναι. Νομίζω όμως ότι μέσα από τις μαντινάδες του τον γνωρίζω. Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια κοινά. Να είστε καλά. Πάντως αυτό περίπου μου είπε. Εσείς να είστε καλά. Αυτό συνέπεσε να μου το πούνε στο πανεπιστήμιο τότε, όταν πήγαν οι μαντινάδες με εκεί πέρα, ρώτησα αν με ξέρανε και μου είπανε σε γνωρίσαμε λέει μέσα από τις μαντινάδες. Ναι, με περιγράψαν όπως ήμουν. Ναι, ναι. Στο boys. Νομίζω ότι οι άνθρωποι κάπου να είστε καλά, να είστε καλά. Γιατί σε πάρα πολλά σημεία διαφέρομαι, αλλά υπάρχουν και σημεία που... Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι τόλμημα πράγματι να συντηρώσει κανείς τη μαντινάδα του κ. Χερέτη, αλλά κι εγώ λέω θα τολμήσω. Ναι. Επάνω που ήταν η χαρά, την πόρτα θυμωμένη. Επέταξες και μ' άφησες, σαν πόλη κουρσεμένη. Σαν πόλη κουρσεμένη. Ναι, ωραία. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλά, πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. 99. Το ένα. Το ένα. Ναι. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Καλό, να είσαι καλά. Θα πρέπει να πούμε, το ένα είναι η Μπεμπελάκη η Μαργαρίτα. Και την παρακαλούμε να περάσει από το νέο ραδιόφωνο να πάρει το δώρο της Μπεμπελάκη Μαργαρίτα. Αυτά για το διαγωνισμό μας. Έχουμε τηλέφωνο, ναι, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά. Καλά είστε.
Εδώ είμαστε. Ναι, ένα τελείωμα ήθελα να δώσω κι εγώ. Ναι. Απάνω που ήταν η χαρά, στην πόρτα σημωμένη. Ο χάρος παραμόνευε και έμεινε κλειδωμένη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, να είστε καλά, γεια σας. Αριστείδη, είπαμε ότι διανύουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πιστεύω ότι ο Αριστείδης ο Χαιρέτης ό,τι έχει να πει, το λέει με τις μαντινάδες του. Εκείνη είναι η ομιλία του, η λαλιά του, ο λόγος του. Μπορώ να πω και με λίγα λόγια βέβαια. Για μένα ζωή, το έχω πει και επανελειμμένος, ας πούμε, τις μαντινάδες τη βλέπω σαν πεταρούδες, το έχω πει. Μια πέρα στη ζωή, την κρατάω στη χόφτα μου, τη χαϊδεύω λίγο και μετά τη φύνω και φεύγει στο ουρανό. Βρίνει τις άλλες και έχουν σχηματίσει μία ομπρέλα. Το χειμώνα δεν βρέχομαι και το καλοκαίρι δεν λιάζομαι. Όταν χορεύω, έρχομαι επαφή με τη γη. Τα πόδια μου. Βγαίνει η μουσική μέσα από τη γη και έρχεται επαφή με τα πόδια μου. Τις άλλες ώρες απλώς πατώ για να πάω στο σπίτι μου ή δεν ξέρω στη δουλειά μου. Το τρίτο είναι ότι όταν δεν χορεύω ή δεν τραγουδώ, δεν ζω. Είμαι ένας κουχλιός ναρκωμένος. Και περιμένω κάποια στιγμή που θα χορέψω και να τραγουδήξω για να ξαναζήσω. Απλώς τρώω για να συντηρούμε. Να ζήσω μια καλή στιγμή όταν χορέψω ή όταν τραγουδήξω. Γιατί μ' αρέσει, με εκφράζει. Δεν μου λες, Αριστείδη, να σου κάνω μια ερώτηση τελευταία. Ναι, ξέρω να τώρα, τελευταία ξέρεις, τώρα τελευταία, ξέρεις. Τώρα τελευταία έχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες βιβλία με μαντινάδες. Τα βλέπουμε. Εσύ γιατί δεν τόλμησες μέχρι τώρα να κάνεις μια έκδοση? Και, δηλαδή, περίμενες τις πανεπιστημιακές εκδόσεις? Όχι, ποτέ. Δεν ήθελες? Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Ναι. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι σου έγινε πρόταση. Δεν πήγες εσύ να χτυπήσεις την πόρτα. Αυτό είναι όχι, δεδομένο. Όχι. Αλλά δεν σκέφτηκες ποτέ αυτές τις μαντινάδες που έχεις γράψει και που τις βλέπω εδώ πέρα σε τσάντες, ολόκληρους τόμους, να τις δεις, ας πούμε, να κυκλοφορούν σε βιβλίο, να κάνεις μια δική σου έκδοση, δηλαδή? Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Το σκέφτεσαι τώρα μετά από αυτή την έκδοση? Για δεύτερη. Όχι για αυτό το ίδιο, για τις υπόλοιπες μαντινάδες. Για να το κάνω βιβλίο. Ναι. Τι να πω. Γιατί κοίταξε να δεις, οπωσδήποτε είναι παιδιά σου όπως λες, αλλά ναι, θέλουμε να τις γνωρίσουμε κι εμείς όμως. Παιδιά μου, τις βλέπω σαν παιδιά μας. Θέλω να τις γνωρίσουμε κι εμείς. Δηλαδή, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, που σου είπα και πριν μπούμε στο στούντιο ότι δύο άτομα. Μα δεν λέω ότι είναι δικές μου. Δικές μου είναι, άρα είναι του κόσμου σου. Τη δικιά του είναι τη μαγική. Ακριβώς. Άρα εγώ περιμένω. Γιατί το περιστατικό που είπα εγώ προθέσα, α πούμε, πάω στο καφενείο, λιμποδίζω. Πιο πέρα να κάτσω. Ή βάλω τα μάξι, λιμποδίζει. Τότε μου ήρθε. Πήγα στο σπίτι μα, α πούμε, κλειδώνω μέσα. Από μέσα μου λέει γυναίκα μου, γιατί ένα-δύο βράδυ να μπορέσω. Πάω στο καφενείο. Και μου λέει γυναίκα μου, δεν θα βγει απόψε. Δεν έχω στην Ματινάδα, τη λέω. Όπου τζαμπάω, τσασταθώ. Μου λένε πως μποδίζω. Γι' αυτό εκλείστηκα και εγώ μέσα και δεν μπορίζω. Αυτό το πράγμα το είσα εγώ. Άρα πιστεύω να πιάνει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Όπου τζαμπάει κανείς, μποδίζει. Έτσι το άλλο να πούμε για το βιβλίο που λες, ας πούμε, που είπα για το Πανεπιστήμιο, ότι πως βλέπεις αυτό που σου κάνουμε το Πανεπιστήμιο, είπα. Η τιμή είναι μεγάλη που δεν μπορώ να την ονοματίσω, γιατί θα την ειδικήσω. Και έχω πει για αυτό το λόγο, ας πούμε. Μερικές μαντινάδες μου έχουν έρθει, ας πούμε, και λέω. Να τις ακούσουμε. Ψηράμαι και ζαλίζομαι. Πιάστε με να κατέβω. Μαγός τσιχαμηρούς θεούς, αμνώγω και πιστεύω. Καλιάνε πάλι χαμηρά, να κατεβώ να θέσω. Παρά να λέω μια ζωή, όφου και δά θα πέσω. Ο άνθρωπος εις τη ζωή, όσο ψηρά κι αβγαίνει, ο τάφος είναι χαμηρά και τον επεριμένει. Σ' αυτή την ψεύτρα, τη ζωή, όσο ψηρά για βγήκα, ξάνοιξα, μα του σύμπαντος, το τέλος δεν το βρήκα. Θέλω. Αριστείδη. Τι να πω, δηλαδή. Να μην ξεχάσω, έχουμε πόσα λεπτά, Κυριάκο, στη διάθεσή μας? Δύο λεπτά. Ναι. Αριστείδη, να μην ξεχάσω να σε ρωτήσω, το βιβλίο αυτό που μπορεί να το βρει. Εσύ το διαθέτεις? Ναι, το διαθέτω εγώ. Η διάθεσή σου είναι ανόγια. Ανόγια, ναι. Αριστείδη Χαιρέτη ή και Γιαλάφτη. Ναι. Αυτό είναι. Και τώρα έχω μερικά, όποιο θέλει θα με βρει από εδώ, θα προπατώ τώρα πώ τη χάνει. Λοιπόν, ο Αριστείδη ο Χαιρέτη το διαθέτει αυτό το βιβλίο που είναι εκδόσει. Υπάρχει και στα βιβλιοπολία, βέβαια, δεν ξέρω σε ποια. Ναι. Γιατί τα έχει δώσει το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο, μάλιστα. Φίλε και φίλοι, θα ήθελα και εκ μέρου. Μπορώ να πω για μια μαντινάδα, ψηδέκοπη, συγγνώμη. Μα για όνομα του, ρωτά. Γιατί κατεβαίνω τώρα, γεια σου Χαιρέτη που πέρα, γεια σου από πότε, δηλαδή αυτή ικανοποίησε, α πούμε, εγώ γιατί είμαι κάτι. Α, δεν καρό κόσμο, δεν είναι. Λέω. Οι μαντινάδες που έβγαλα δεν πήγανε χαμένες. Γιάιντα,
ο κόσμος με τα ρόγια του λέει μου τι έχει πληρωμένες. Πω, μπράβο, μου αρέσει. Μπράβο. Φίλες και φίλοι. Στο γάμο μου, α πούμε, έχω περιστατικά να πω πολλά, δεν μας παίρνει ώρα. Στο γάμο μου σήκωνα το κοπέλι, είχα κάνει το κοπέλι πριν το γάμο, δηλαδή πριν στεφανωθώ. Πήγα 12 ώρα με τη γυναίκα, πάμε τώρα νύφη, πιάνω το Στέφανο στα χέρια μου και λέω αφού την ψεύτρα, τη ζωή, ο άνθρωπος τη χάνει, θα αφήσω πίσω μου το γιο, θα πάσε μου να κάνει. Αριστείδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τελειώσει τη Μαντινάδα. Τη Μαντινάδα να τελειώσει. Αριστείδη. Α, τη Μαντινάδα. Ναι. Απάνω που ήταν η χαρά, στην πόρτα σημωμένη. Τσιμούμουνε. Πάλες βραδιές, ο ύπνος δεν με παίρνει. Και να την εξηγήσω, γιατί η Μαντινάδα πρέπει να την εξηγήσω πώς τη βλέπει. Πώς... Ναι. Δηλαδή η Μαντινάδα λέει, απάνω που ήταν η χαρά, στην πόρτα σημωμένη, τσιμόμουνα. Πάλες βραδιές. Ο ύπνος δεν με παίρνει. Δηλαδή, μια ζημιά, α πούμε, περίμενα χρόνο. Σα λέω, πού θα πάει, θα έρθει. Και τη βραδιά που ήρθε, τη στιγμή που ήρθα, έτυχε να κοιμούμαι. Αριστείδη, θα τι τα πούμε. Τι ατυχία ήταν αυτή. Δηλαδή, πιάνω αυτό το. Πώς να σου πω, αυτή τη σύλληψη. Ναι. Έτσι θα την εξηγώ τη Μαντινάδα. Αριστείδη, θα είμαστε εδώ πολύ σύντομα πάλι. Εγώ θα σε καλώ συνεχώς να έρθεις εδώ. Τιμή που, για την τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκυριακό τη Δευτέρα. Εμείς εδώ, στο νέο ραδιόφωνο με την παράδοση της Κρήτης μας. Γεια σας.